Λοιπόν, δώστε μου τον συνάδελφο δημοσιογράφο Στέφανο Ντόβα. Στέφανε, καλησπέρα. Καλησπέρα, Βλάση. Καλησπέρα στους φίλους τηλεθέατες. Λοιπόν, ακούσαμε τον Άρη Μπαρτζόκα. Είμαστε αντίθετοι, λέει, σε αυτό το νομοσχέδιο που συζητείτε αυτές τις μέρες τώρα. Συζητείτε μέσα σε όλο αυτό το δράμα, σε αυτή την τραγωδία. Για θεοφοβή, κατέθεσε νομοσχέδιο τέτοιο για την ιδιωτικοποίηση. Ο Άρης Μπαρτζόκας λέει: είμαστε αντίθετοι με την ιδιωτικοποίηση του νερού. Ο Άρης Μπαρτζόκας δεν είναι αριστερός ακτιβιστής. Είναι νεοδημοκράτης. Είναι κεντροδεξιός. Είναι νεοδημοκράτης. Είναι Νέα Δημοκρατία. Μέχρι ένα σημείο, παιδιά, μέχρι ένα σημείο. Ιδιωτικοποιήσεις, οκ, okay, εντάξει, καπιταλισμός, κέρδος, πλανητικός, μέχρι ένα σημείο. Να βάζουμε όρια, να βάλουμε όρια, να βάλουμε όρια. Αλλιώς οι κοινωνίες μας θα έχουν απόλυτα προβλήματα. Απόλυτα προβλήματα. Θα κάνουμε τερατογενέσεις κοινωνίες. Εδώ δεν μιλάμε για ελευθερία της διακίνησης του κεφαλαίου και για καπιταλισμό, ένα σύστημα δηλαδή που να επιτρέπει την ελεύθερη διακίνηση των οικονομικών και το ελεύθερο κέρδος. Εδώ μιλάμε για ασυδοσία, Βλάση. Μιλάμε για άκρατη ασυδοσία, η οποία ειδικά εδώ στη χώρα μας ξεπεράσει κάθε όριο. Αυτό είναι όχι για κοροϊδία. Η ιδιωτικοποίηση του νερού ξεπερνάει κάθε όριο και κάθε φαντασία. Ας ιδιωτικοποιήσουν τότε και τον αέρα και κάθε εταιρεία η οποία θα δίνει τα περισσότερα ή λιγότερα μικρογραμμάρια αεροιουμένων σωματιδίων, αυτή να πάρει και τη δημοπρασία. Να ξέρουμε τι ώρα θα παίρνουμε αναπνοή και πόσο θα χρεωνόμαστε γι' αυτό. Είναι ντροπή. Το νερό η φύση του έδωσε για να το έχουν οι άνθρωποι να το χρησιμοποιούν, για να πίνουν και να μπορούν να ζήσουν, να επιβιώσουν, να υπάρχουν σε αυτό τον πλανήτη που λέγεται Γη. Δεν έδωσε αυτό για να το πάρουν οι εταιρείες και να το διαχείριζονται. Τι είναι αυτό το χάλι? Δηλαδή μας έχει πιάσει μια άκρατη μανία να τα ιδιωτικοποιήσουμε τα πάντα. Υπάρχουν κάποια πράγματα που δεν μπορούν να ιδιωτικοποιηθούν. Είδαμε τι γίνεται με το ξεπούλημα και του ΟΤΕ και της ΔΕΗ και των σιδηροδρόμων και των αεροδρομίων και των δρόμων και των λιμανιών. Δεν έχει μείνει τίποτε σε αυτόν τον τόπο. Τίποτε. Δεν έχει μείνει τίποτε. Ήθελα να ήξερα ποιος έχει την ευθύνη για όλα αυτά. Δεν μπορούν να καλύπτονται όλοι πίσω από μια κατεπίφαση δημοκρατική νομιμότητα. Δεν μπορεί. Δεν θεωρώ ότι αυτό το πράγμα είναι δημοκρατία. Δηλαδή όταν παραβιάζεται κατάφορα η βούληση του ελληνικού λαού. Ρωτήθηκε ο ελληνικός λαός, έγιναν δημοψηφίσματα που να συμφωνεί ο ελληνικός λαός για το αν πρέπει να γίνουν αυτά τα πράγματα ή όχι. Όχι, δεν έγιναν. Στέφανε, αντίθετα έγιναν τεράστια εγκληματικά λάθη και παραλήψεις όλων των πολιτικών κυβερνήσεων μέχρι τώρα. Έχουμε του κόσμου τα ατυχήματα, έχουμε του κόσμου τις επιβαρύνσεις στους πολίτες, έχουμε το τελευταίο δυστύχημα που έχει πέσει σαν κατάρα πάνω στην Ελλάδα. Το τελευταίο έγκλημα, το τελευταίο έγκλημα. Γιατί πρόκειται για έγκλημα. Πρόκειται για έγκλημα, ξεκάθαρα. Έγκλημα, αλλά κοίταξε, προσπαθούν τώρα από τη μία μεριά οι πολιτικοί να αποσύσουν τις ευθύνες τους. Αυτό είναι το χειρότερο από όλα. Δεν γίνεται αυτό. Άλλη, δεν γίνεται αυτό. Δεν γίνεται κατά την άλλη, οι πολίτες, ναι, βλάσει αυτόν το θυμό, την οργή, ναι, ναι, αυτή την πίκρα, τη μεγάλη, τη μετατρέπουν σε απογοήτευση που δεν ξέρει κανένας που θα οδηγήσει. Να σε ρωτήσω, Στέφανε, θέλω την άποψη και τη δική σου. Εκτιμάς ότι οι πολιτικές ευθύνες πρέπει να μετατραπούν για κάποιους και σε ποινικές ευθύνες? Βλάση, οι πολιτικοί δυστυχώς ψηφίσαν ένα νόμο που απαγορεύεται, που δεν τιμωρούνται οι υπουργοί κατά διάρκεια άρχισης των καθηκόντων τους. Δεν είναι και το θέμα. Αυτό δεν, όχι, είναι και το αυτό θέμα. Άκουσε, Στέφανε, μιλώ για υπουργούς, όλοι οι υπουργοί μεταφορών εκτός από τον Γεραπετρίτη δεν είναι υπουργοί εν ενεργεία αυτή τη στιγμή. Μιλώ για την πολιτική ευθύνη υπουργών που ήξεραν τι συνέβαινε στα τρένα και δεν έκαναν τίποτα. Βλάση, αυτό είναι ποινικό. Αυτό μπορεί να έχει και ποινικές προεκτάσεις. Αν ο κάθε υπουργός υπουργείου με ευαίσθητο χειρισμό δεδομένων που απειλούν ή έχουν σχέση με την σωματική ακυριότητα και τη ζωή των πολιτών. Στην προκειμένη περίπτωση είναι ολοκάθαρο. Ήξερε ότι αν συμβεί κάτι θα καταδικαστεί
Όχι, θα δικαστεί απλώς, θα καταδικαστεί. Έτσι, αυτό από λέμε. Την ελληνική δικαιοσύνη. Θα χειριζόταν αλλιώς το Υπουργείο. Το πρώτο πράγμα που θα έψαχνα είναι τι έχουμε στο Υπουργείο που είναι υπεύθυνο για να μπορέσει να προκαλέσει κάποιο πρόβλημα. Να χάσουν τη ζωή τους ή να τραυματιστούν πολίτες. Θα έλυνε, θα αντιμετώπιζε πρώτα αυτό και μετά, γιατί ο φόβος φυλάει τα έρμα. Όταν όμως ο κάθε υπουργός ξέρει ότι δεν πρόκειται να τιμωρηθεί, ό,τι και να κάνει, μπορεί και να ζητήσει όμορφα και μια συγγνώμη, να υποβάλει και μια παρέτηση και να έχει και το κεφάλι του ήσυχο. Αυτό δεν είναι δικαιοσύνη. Αυτό δεν είναι πολιτική. Αυτό δεν είναι αντιμετώπιση του ελληνικού λαού. Ο ελληνικός λαός αυτή τη στιγμή πονάει. Και πονάει πάρα πολύ. Αυτό δυστυχώς δεν βλέπω τόσες μέρες. Προσπαθώ να παρακολουθήσω και τα μέσα ενημέρωσης, όπου εμείς έχουμε τεράστια ευθύνη. Οι δημοσιογράφοι φέρουν τη μεγαλύτερη ευθύνη και για τους πολιτικούς που προσπαθούν να ξεπλύνουν, να ωραιοποιήσουν. Έχεις δίκιο. Τους πολιτικούς. Αλλά ο καθένας έχει την προσωπική του ευθύνη σε αυτό, Στέφανε. Ο καθένας βεβαίως έχει τη δική του σφραγίδα, έχει την πολιτική του ευθύνη και αυτά που ακούστηκαν, εγώ ειλικρινά ντρέπομαι για το λειτουργήμα που ασκώ 35 συναντά χρόνια. Είναι έτσι όπως το λες. Είναι έτσι όπως το λες. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα φτάσουμε σε αυτό το σημείο να μας πούν ότι ντρεπόμαστε για αυτά που ακούσαμε από συναδέλφους μας. Ε, όχι. Ναι, όμως εμείς δεν θα απολογηθούμε επειδή ο Α, ο Β συνάδελφος βγαίνει στην τηλεόραση και λέει μπιπ για να μην πω τη λέξη. Δυστυχώς ακούστηκαν και αυτές οι λέξεις από κάποιους. Θέλω να πω ότι υπάρχουν αθλειότητες πραγματικά από συναδέλφους, πραγματικά, τηλεοπτικούς. Θέλω να πω ότι γίνεται σοβαρή προσπάθεια αλλίωσης της πραγματικότητας από πολλούς. Αλλά ο καθένας έχει προσωπική ευθύνη. Δεν θα με βάλει εμένα προσωπικά κανένας στο ίδιο σακί. Ναι, δεν έχουν το δικαίωμα απέναντι σε αυτούς τους νεκρούς να προσπαθούν με αυτόν τον άθλιο τρόπο να ωραιοποιήσουν κάποια πράγματα και να πούνε εντάξει. Είναι αλήθεια, γίνεται ολοφάναρα δυστυχώς. Όσες κυβερνήσεις, όσοι πολιτικοί, εμείς δεν ρίχνουμε σε κάποιον κάποιοι την ευθύνη αποκλειστικά. Λέμε όσοι έχουν την ευθύνη να λογοδοτήσουν όλοι. Έτσι. Όσοι έπρεπε να κάνουν κάτι και δεν το κάνουν όλα αυτά τα χρόνια. Και να πάνε περί ευθύνης υπουργών, να πάνε στα δικαστήρια να δικαστούν ποινικά. Όσοι πήραν... Σε ειδικά δικαστήρια να πάνε. Δεν μπορεί ούτε ο συσχετισμός. Ο συσχετισμός, εμείς θα κάνουμε αυτό, οι άλλοι που δεν κάνανε εκείνο θα τους καλέσουμε να δικαστούν τώρα. Ούτε ο συσχετισμός είναι αυτό ο λογικός τρόπος. Όχι. Ή γίνεται η δικαιοσύνη λειτουργεί για όλους το ίδιο ή δεν λειτουργεί. Ένα από τα δυο. Δεν μπορεί να ισχύουν 10 μέτρα και 10 σταθμά. Κατά πώς μας βολεύει να κάνουμε κάτι. Αυτό δεν μπορούν να καταλάβουν πλέον. Τον Χαφτούρα πώς τον είδες, σημερινή είδηση αυτή. Τον Χαφτούρα πώς τον είδες, τον γιατρό εκεί που έδωσε τον πολιτευτή, τον υποψήφιο πολύ του Πασόκ. Πολύ μεγάλο λάθος. Που έδωσε το ιατρικό πιστοποιητικό. Έτσι, πολύ μεγάλο λάθος. Δεν μπορεί να δίνεις, μπορεί ο άλλος να έχει το πρόβλημα το ψυχολογικό γιατί και τα λοιπά, αλλά δεν δίνεις λάθος με οπτική, με κλινική εξέταση έτσι από το, με το μάτι ότι ξέρεις, δώσ' μου μια άδεια 30 μέρες θα φύγω γιατί δεν μπορώ. Να. Εδώ έχεις ένα έγκλημα μπροστά. Χάθηκαν τόσες ανθρώπινες ζωές. Δηλαδή θα σκεφτόμαστε τον έναν αν είναι κουρασμένος ή όχι, αν έχει ψυχολογικό πρόβλημα και όχι αν πρέπει να λογοδοτήσει κάποιος για το τι έγινε. Μάλιστα. Δηλαδή, η ευθύνη έχει τόσες προεκτάσεις που και εγώ δεν ξέρω πού μπορεί να φτάσει. Αυτό είναι που δεν μπορεί να καταλάβει κανένας το τι συμβαίνει. Γι' αυτό βλέπουμε καθημερινά πορείες. Βλέπουμε καθημερινά νέους ανθρώπους στους δρόμους. Έτσι είναι. Και ας πέφτουν τα μάτια πάνω τους και ας τους χτυπούν και ας κάνουν ό,τι θέλουν. Δεν καταφέρνουν τίποτα. Έτσι είναι οι νέοι. Και όχι μόνον, είναι στους δρόμους. Και έχουν δίκιο που είναι στους δρόμους. Έχουν δίκιο που είναι στους δρόμους. Οι νέοι ξύπνησαν και είναι οι νέοι πάντοτε, είναι η γενιά, κάθε φορά η νεολαία, είναι η γενιά που προωθεί την ανάπτυξη. Είναι η γενιά που προωθεί τον πολιτισμό, είναι η γενιά που προωθεί μια χώρα στο μέλλον. Αν εμείς πάμε να στερήσουμε από αυτούς τους νέους ανθρώπους το μέλλον τους, γιατί θέλουμε να επιβάλλουμε λογικές του παρελθόντος, του φετιού, της λογοκρισίας και χίλια δυο άλλα πράγματα, δεν θα τα καταφέρουμε. Ευχαριστώ Στέφανε, οι νέοι, ευχαριστώ εγώ πιστεύω πολύ, ότι θα γερός. Τα ξεπεράσουν όλα αυτά κάποια στιγμή. Να είσαι γερός. Σε ευχαριστώ πολύ. Έτσι νομίζω και εγώ. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε άμεσα. Yeah.